Κύριε Τουρνιβούκα, θα θέλαμε να μας κάνετε ένα σχόλιο για τις προσδοκίες που έχετε για το 2011. Πώς βλέπετε να κινούνται τα πράγματα την ερχόμενη τουριστική περίοδο? Πάντα στη Χαλκιδική. Μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά που είχαμε το 2010, με μια πτώση περέψων της τάξης του 10% και με μια πολλαπλάσια πτώση του τζίρου, θεωρώ ότι οι τιμές των συμβολέων που υπογράφηκαν για το 2011, οι οποίες είναι στην καλύτερη περίπτωση οι ίδιες, θα βοηθήσουν στο να, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, να μην έχουμε περαιτέρω πτώση. Αυτή τη στιγμή τα μηνύματα από την αγγλική αγορά, στην έκθεση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά για τη Χαλκιδική. Είναι στο πλην, ενώ η Ελλάδα είναι στο ελαφρό συν. Πιστεύω ότι, είμαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι αυτό θα έχει μια τάση να ανακάμψει. Τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει την περιοχή αυτή, την εκπληκτική αυτή περιοχή, να βρίσκεται ένα βήμα πίσω? Βλέπουμε άλλες περιοχές, κινούνται πιο επαγγελματικά. Προηγουμένως μιλούσαμε με τους Ροδίτες. Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει τη Χαλκιδική να έρθει και να καλύψει τις απώλειες? Πιστεύω ότι η Χαλκιδική έμεινε πίσω σε καινούργια προϊόντα. Δεν έχει να παρουσιάσει κάτι καινούργιο σαν ξενοδοχειακή υποδομή. Ότι δεν έχει πάρα πολύ καιρό να γίνει μια, καινούργια επένδυση. Αν προσέξατε, οι περιοχές, οι μόνες περιοχές που είχαν φέτος μια αύξηση στην κίνηση ήταν η Ρόδος και η Κος. Είναι και οι περιοχές που είχαν τα περισσότερα καινούργια ξενοδοχεία που έγιναν. Και ένα ΦΠΑ που τους βοηθούσε ελαφρώς. Αλλά θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι καινούργια ξενοδοχεία. Τα καινούργια ξενοδοχεία οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο προσελκύει περισσότερο κόσμο. Κύριε Τουρνιβούκα, έχετε ωστόσο εσείς σαν επιχειρηματίας δείξει μια πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα και αντοχή στην κρίση. Κοιτώντας τα στοιχεία με βάση και την έρευνα της Stat Bank, είδαμε ότι οι επιχειρήσεις του ομίλου σας έχουν κάνει τη διαφορά. Πάτε πάρα πολύ καλά. Δώστε μας μια εικόνα για την πορεία του ομίλου των εταιριών σας. Κοιτάξτε, εγώ πριν από 5-6 χρόνια είδα ότι το σύστημα Tour Operator τίνει να γίνει ολιγοπόλιο και κατάλαβα ότι το ίντερνετ θα επικρατήσει στα επόμενα χρόνια όσο το δυνατόν, δηλαδή θα επικρατήσει απόλυτα, αυτή τη στιγμή σχεδόν απόλυτα. Ακόμα και οι tour operators, το πάνω του 50% των πωλήσεών τους γίνονται διαδικτυακά. Αυτό λοιπόν με έκανε να σταματήσω να δουλεύω με μεγάλους tour operator, παρότι το ξενοδοχείο στη Χαλκιδική δεν είναι μικρό, είναι 165 δωμάτια, έτσι. Αποφάσισα λοιπόν να θυσιάσω τη μεγάλη πληρότητα με το να είμαι δέσμιος των tour operator, γιατί έβλεπα ότι έχοντας συνεργασίες με tour operator δεν μπορούσες πλέον να κάνεις τη δικιά σου πολιτική τιμών, διότι οι tour operator βγαίνανε στο διαδίκτυο και οι τιμές πλέον δεν ήταν κρυφές σε κανέναν. Αυτό λοιπόν μπόρεσε και μας κράτησε να έχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο τιμών. Παράλληλα, το ξενοδοχείο έκανε μια ριζική ανακαίνιση με μια πολύ μεγάλη επένδυση πριν από 3 χρόνια. Έγινε μέλος των Small and Luxury Hotels, διότι χωρίς μια ταυτότητα ένα ξενοδοχείο από μόνο του δεν μπορεί να σταθεί. Και αυτό είναι μια συνταγή η οποία μας έκανε αυτή τη στιγμή να μπορούμε να κρατήσουμε. Και την ίδια στιγμή έχετε μπει και επενδυτικά. Δηλαδή και στη Θεσσαλονίκη έχετε δημιουργήσει ένα κόσμημα. Στη Θεσσαλονίκη πιστεύω ότι κάναμε μια πολύ σοβαρή επένδυση. Και πήραμε είναι της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Πήραμε ένα νεοκλασικό κτίριο το οποίο ήταν τελείως παρατημένο και ρήπιο. Κάναμε 5 χρόνια να το αγοράσουμε, διότι ανήκε σε πολλούς ιδιοκτήτες. Είχε 5 ιδιοκτήτες και άλλους 40 ενοικιαστές. Σιγά σιγά καταφέραμε, το ξεκαθαρίσαμε. Και αυτή τη στιγμή από τον Νοέμβριο λειτουργεί σαν μέλος των Small Luxury Hotels και αυτό, σαν ένα ξενοδοχείο πολυτελεία στο κέντρο της πόλης, μπουτίκ, πραγματικό μπουτίκ, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει και μια πολύ μεγάλη αναγνώριση από τον κόσμο, θεωρώ, διότι κρατήσαμε τιμές, παρότι μια που τα λέμε τώρα, η Θεσσαλονίκη έχει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα από την Χαλκιδική. Αυτό είναι γεγονός. Έτσι. Η Θεσσαλονίκη έχει τα πεντάστερα ξενοδοχεία φτάσαν στο σημείο να πουλάνε 50 και 40 ευρώ το δωμάτιο, πράγμα το οποίο είναι κατά μένα είναι τελείως απαράδεκτο. Διότι είναι απαράδεκτο διότι δεν μπορείς μετά να το επαναφέρεις στην πρώτερη κατάσταση. Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο όταν κατεβάζεις την τιμή για να προσελκύσεις πελατεία, είναι κάτι το οποίο το συζητείται από ένα επίπεδο και μετά. Αλλά όταν ξέρεις ότι κατεβάζω την τιμή για να πάρω τον πελάτη μου από τον άλλον ξενοδόχο, αυτό βγάζει μαθηματικά σε αυτοκτονία. Διότι
Είναι σίγουρο ότι μαθηματικά δεν βγάζει τα λειτουργικά σου έξοδα με 40 ή μειώνει την ποιότητα σε τέτοιο βαθμό που θα χάσει και την καλή σου πελατεία. Εμείς λοιπόν, παρότι καινούριο ξενοδοχείο, παρότι μεγάλες δυσκολίες, κρατήσαμε την τιμή. Αυτή τη στιγμή είναι το ξενοδοχείο με τις καλύτερες τιμές στην πόλη και γεμάτο. Νιώθετε ότι υπάρχουν πράγματα στο επενδυτικό κομμάτι που μπορεί να περιμένουμε από εσάς καινούρια? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ενώ υπάρχει ένα εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο για το ξενοδοχείο της Χαλκιδικής εδώ και 2 χρόνια για 70 μπάγκαλος πολυτελείας, το οποίο ήταν μια επένδυση τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ, αυτό φυσικά το έχουμε παγώσει, διότι η κατάσταση είναι τέτοια η οποία δεν επιτρέπει ρίσκα αυτού του μεγέθους. Και επειδή είμαστε μια υγιής επιχείρηση και θέλουμε να παραμείνουμε έτσι, θέλουμε να το διατηρήσουμε και είμαστε σε αναμονή.